προϊστάμενη ομιλητής είναι η κυρία Γεωργία Λύκου. Προέρχεται από το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αν δεν κάνω λάθος. Από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Πολιτικής αεροπορίας, ωραία. Σας έχουμε εδώ πέρα για να μας τα πείτε και όλα σωστά. Το θέμα το οποίο θα παρουσιαστεί είναι similarities and differences between aviation and shipping environmental impact to climate control. Κυρία Λύκου, καλώς ήρθατε σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω. Θέλετε. Αν σηκωθώ, τότε θα καθίσω. Ωραία. Θα μιλήσουμε για τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχει η αεροπορία και η ναυσιπλοεία σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής. Είναι μια εργασία που δουλέψαμε από κοινού. Εγώ από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος, όπου και εργάζομαι. Ο κύριος Νίκος Βεντίκος από το Πολυτεχνείο, το Τμήμα Θαλασσίων Ερευνών, που προείπατε πριν. Και ο κύριος Γιώργος Λύκος, είναι πλωτάρχης του πολεμικού ναυτικού και υποψήφιος διδάκτορας στο Πολυτεχνείο. Στο Τμήμα πάλι Θαλασσίων Ερευνών. Η διεθνής αεροπορία και η ναυσιπλοεία είναι βασικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του εμπορίου, των μεταφορών, της διασκέδασής μας και κάθε άλλης εμπορικής δραστηριότητας. Όμως, αυτή η ραγδαία ανάπτυξή τους και η σημαντικότητα που έχουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου του τρόπου ζωής μας, εν πάση περιπτώσει, έχει επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην παγκόσμια υπερθέρμανση. Και οι δύο μαζί υπολογίζονται ότι συνεισφέρουν κατά 6% στο greenhouse gas emissions, δηλαδή στις εκπομπές αερίων ρήπων του θερμοκηπίου. Υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο κλάδων και αυτό μελετούμε στην παρούσα εργασία. Είναι γεγονός ότι κάθε δράση περιβαλλοντολογική θα οφείλεται στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας και στην αύξηση αποδοτικότητας τόσο του αεροπορικού όσο και του ναυτικού στόλου. Βλέπουμε εδώ, σε αυτό το διάγραμμα, και νομίζω ότι... Όχι. Εδώ δείχνουμε. Λοιπόν, βλέπουμε τη συνεισφορά των αερίων ρήπων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και βλέπουμε ότι αυτό το 1 τέταρτο είναι οι μεταφορές, είναι το 1 τέταρτο των εκπομπών στο θερμοκήπιο, με μεγαλύτερο παραγωγό ρήπων την παραγωγή ενέργειας και θέρμανσης. Βέβαια, από το 1 τέταρτο που παράγουν οι μεταφορές στους αέριους λίπους, το 1 πέμπτο, το 20% είναι οδικές μεταφορές. Και το υπόλοιπο κομμάτι, το 5-6-7% μοιράζεται η αεροπορία, η ναυσιπλοεία και τα τρένα που έχουν χαμηλό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Αυτό όμως που πρέπει να μας ανησυχήσει είναι η εξέλιξη, διαχρονική εξέλιξη. Βλέπουμε από το 1990 μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 36% αύξηση των μεταφορών, της παραγωγής ρήπων από τις μεταφορές. Εκ των οποίων η συνεισφορά της ναυσιπλοείας και της αεροπορίας μεγαλώνουν συνέχεια το μερίδιό τους. Άρα και οι δύο κλάδοι πρέπει τις επόμενες δεκαετίες, παρά τα μέτρα που λαμβάνουν για να μειώσουν την επίδρασή τους, βλέπουμε να έχουν όλο και μεγαλύτερο αντίκτυπο στις μεταφορές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την αεροπορία και το τι ενέργειες κάνει. Η αεροπορία με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, τον International Civil Aviation Authority, έχει αναπτύξει στρατηγικές και προσπαθεί να μειώσει το περιβαλλοντολογικό της αποτύπωμα από τις δράσεις αεροπορίας, θέτοντας αρκετά φιλόδοξους στόχους, τους οποίους θα σας περιγράψω. Καταρχήν, θέλει να μειώσει κατά μέσο όρο 2% την κατανάλωση καυσίμου, άρα να αυξήσει την αποδοτικότητά της κατά 2%. Επίσης, θέλει, και αυτό είναι αρκετά φιλόδοξο, από το 2020 και μετά να αναπτύσσεται με μηδενικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, να επιτύχει αυτό που λέγεται carbon neutral growth. Δηλαδή, θα σας το περιγράψω στο διάγραμμα εδώ. Αν η αεροπορία συνεχίσει να αναπτύσσεται με τον τρόπο που αναπτύσσεται από το 2010 μέχρι το 2040 που δείχνει το διάγραμμά μας, η εξέλιξη των ρήπων θα ακολουθήσει αυτή την καμπύλη.
Όμως ο στόχος της αεροπορίας είναι να αναπτύσσεται από το 2020 και μετά σχεδόν με μηδενικά έξτρα παραγωγή αερίων ρήπων. Άρα για να επιτύχει αυτό το φιλόδοξο στόχο θα πρέπει να αναλάβει δράσεις να ρυθμίσει καλύτερα την εναέρια κυκλοφορία και τις υποδομές της, να τις κάνει πιο αποδοτικές, να βελτιώσει τον αεροπορικό της στόλο, να τον κάνει πιο αποδοτικό και βέβαια επειδή αυτά τα δύο μόνο δεν επαρκούν, πρέπει να λάβει και άλλα μέτρα, ένα σύνολο μέτρων, ένα καλάθι μέτρων όπως περιγράφεται, υιοθετώντας εναλλακτικά καύσιμα και άλλα αγοροκεντρικά μέτρα τα οποία θα σας περιγράψω παρακάτω. Όσον αφορά την τεχνολογία των αεροσκαφών, βλέπουμε ότι από το 1985 μέχρι το 2005 έχουμε ήδη κάνει αρκετά βήματα. Από 8 λίτρα την κατανάλωση ανά επιβάτη και στο αεροσκάφος, 8 λίτρα ανά άτομο για τα 100 χιλιόμετρα που ήταν το 1985, έχουμε κατέβει το 2005 στα 5 λίτρα. Και αυτό πάει ακόμα καλύτερα, διότι ο στόχος ήταν το 2025 να είμαστε τα 3 λίτρα ανά άτομα και 100 χιλιόμετρα, αλλά βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν γενιές που υπόσχονται αυτό πολύ πιο νωρίς και αρκετά χαμηλότερο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεχή βελτίωση του στόλου που επιτυχάνει και οικονομία στην λειτουργία τους, αλλά και παράλληλα μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος. Όσον αφορά την ανανέωση του στόχου, το 2006 ο εκτιμούμενος αεροπορικός στόλος ήταν γύρω στις 19.000 αεροσκάφη. Για το 2036 βλέπετε ότι ο στόχος προβλέπεται να φτάσει στα 48.000 αεροσκάφη. Όμως το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά, το 94%, εκτιμάται ότι θα είναι νέας τεχνολογίας από αντικαταστάσεις και νέα ανάπτυξη που θα γίνει λόγω της ανάπτυξης των αεροδρομικών μεταφορών. Όμως, παρά την ανανέωση του στόλου που προβλέπεται το 2036, δεν σημαίνει ότι αυτό θα μπορέσει να αντισταθμίσει την αυξητική παραγωγή ρήπων που προβλέπεται από την αύξηση του αεροπορικού έργου. Τώρα, γι' αυτό το λόγο δεν θα μπορούσε να φτάσει μόνο η βελτίωση στον εξοπλισμό. Πρέπει να γίνουν και άλλα μέτρα. Πρέπει τα αεροσκάφη να λειτουργούν αποδοτικότερα μέσω της ρύθμισης εναέριας κυκλοφορίας, μέσω του τύπου του καυσίμου που χρησιμοποιούν, μέσω εμπορικών δραστηριοτήτων και αποφάσεων που παίρνουν στη διαχείριση των πτήσεων. Όλες αυτές είναι επιχειρησιακές, λειτουργικές ευκαιρίες και τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν για να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου, να βελτιωθεί η διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας και βέβαια αυτό αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στην αεροπορία, δηλαδή από αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας, αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες εδάφους κλπ, ή τις εταιρείες αξιοπιστίας και κυβερνητικές οργανώσεις και βέβαια όλες αυτές μέσα από ένα διαχειριστικό πλαίσιο που θέτει τους κανονισμούς και τους τρόπους που δουλεύει η αεροπορία. Μία λύση λοιπόν από όλα όσα λέμε και μπορεί να μας φέρει αλλαγές στο περιβαλλοντολογικό μας αποτύπωμα είναι η χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Όχι όμως μόνο εναλλακτικών καυσίμων, αλλά βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων. Βιωσιμότητα, sustainability όπως αναφέρεται και στα αγγλικά ευρέως. Για να εκτιμήσουμε τη βιωσιμότητα και την αξία ενός εναλλακτικού καυσίμου, θα πρέπει να δούμε τη συνολική επίδραση που έχει το καύσιμο στα θέματα περιβαλλοντολογικά. Πρέπει λοιπόν να εκτιμήσουμε τις απευθείας εκπομπές του καυσίμου, οι οποίες παράγονται από την καύση του καυσίμου, αλλά πρέπει να εκτιμήσουμε επίσης και τις έμεσες εκπομπές, δηλαδή τις εκπομπές που παράγονται κατά τη διάρκεια που παράγεται το καύσιμο, που μεταφέρεται, που μοιράζεται στη διανομή του. Εάν πρόκειται για βιοκαύσιμο, πρέπει να δούμε την γη και το νερό που καταναλώνεται γι' αυτό. Άρα πρέπει να δούμε τον πλήρη κύκλο. Για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε εργαλεία όπως το Life Cycle Assessment, το εργαλείο ανάλυσης κύκλου κόστου ζωής, το οποίο μας δίνει μια πληροφόρηση συνολική και μια καλύτερη οπτική για την αποτελεσματικότητα του καυσίμου. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι σε ένα ορυκτό καύσιμο θα πρέπει να υπολογιστεί από την εξαγωγή του καυσίμου μεταφορά μέχρι και την καύση του, η παραγωγή του διοξείδου του άνθρακα, ενώ στα βιοκαύσιμα υπολογίζεται από την
χρήση της γης, το κόστος, το κόστος ανάπτυξης, μεταφοράς και διανομής. Εδώ δεν υπολογίζουμε το κόστος καύσης, γιατί το βιοκαύσιμο θεωρείται ότι όσο αναπτυσσόμενο σαν φυτό απορρόφησε διοξείδιο του άνθρακα για να αναπτυχθεί και αυτόν τον άνθρακα είναι που ξανακαίμε. Γι' αυτό και δεν τον υπολογίζουμε στην καύση εδώ. Τώρα, η αεροπορία εφαρμόζει λύσεις για εναλλακτικά καύσιμα, προσπαθεί να προχωρήσει σε αυτό το τομέα, βλέπει ένα μέλλον σε αυτό και από το 2008 μέχρι το 2011 τουλάχιστον 10 αεροπορικές εταιρείες και σε συνεργασία με κατασκευαστές κάνανε flight tests σε διάφορες μέρη και σε διάφορες συνθήκες και μέχρι και με 50% χρήση βιοκαυσίμου στις δοκιμές τους και από το 2011 έχουμε 21 αεροπορικές εταιρείες οι οποίες κάνουν πάνω από 1.600 πτήσεις πια εμπορικές με μείγματα βιοκαυσίμων, χρησιμοποιούν ένα μέρος βιοκαυσίμου από διάφορα βιοκαύσιμα, ακόμα και ανακυκλωμένα έλαια, καμελίνα, φύκια κλπ. Εδώ βλέπουμε το δυναμικό των διαφόρων καυσίμων όπως εξετάζονται για τη χρήση τους στην αεροπορία. Σε σχέση με την κυροζήνη, εδώ είναι το tank to wake που είδαμε πριν, δηλαδή το τι παράγει το συμβατικό βιοκαύσιμο. Και εδώ βλέπουμε διάφορες εναλλακτικές δυναμικά που μας εξασφαλίζουν διάφορα βιοκαύσιμα κατά την ανάπτυξή τους και πόσο εξοικονομούμε τελικά ρήπους του θερμοκηπίου. Τώρα, όλα αυτά για να επιτύχουν πρέπει να έχουν παγκοσμιοποίηση, πρέπει να είναι global. Αν κάτι δεν εφαρμόζεται global, δεν μπορεί να έχει την επίδραση που θέλουμε στο περιβάλλον. Επίσης, πρέπει να είναι αγοροκεντρικά. Δεν έχει νόημα τα μέτρα αυτά να μην βοηθάνε την οικονομία αυτή να αναπτυχθεί. Να εμποδίζουν και να είναι εμπόδιο για την οικονομία. Απλά δεν θα το υιοθετηθούν. Γι' αυτόν τον λόγο, το 2013, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνέλευσή του, αποφασίσανε να αναπτύξουν ένα παγκόσμιο σύστημα παγκόσμια αγοροκεντρικά μέτρα για τη Διεθνή Αεροπορία. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τεχνολογίες, όπως περιγράψαμε πριν, που αφορούν τη βελτίωση των αεροσκαφών, τη βελτίωση των λειτουργιών και την χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Επίσης περιλαμβάνουν και άλλα αγοροκεντρικά μέτρα, όπως την εμπορία καυσίμων, τυχόν κάποιες φοροδοτικές ή ρυθμιστικές κανονιστικά πλαίσια για την αποθάρρυνση παραγωγής καυσίμων μέσω φόρων ή άλλων αντισταθμιστικών μέτρων και βέβαια και το emissions offsetting, δηλαδή την αντιστάθμιση των ρήπων που παράγει μια βιομηχανία όπως η αεροπορία, αναλαμβάνοντας μέτρα εξυγίανσης και μείωσης αερίων ρήπων σε άλλες δραστηριότητες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα τέτοιο αγοροκεντρικό μέτρο. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που ισχύει από το 2008, το EU ETS, το Σύστημα Εμπορίας Ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο περιέλαβε και την αεροπορία. Είναι ένα τοπικό βέβαια μέτρο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση από αεροδρόμιο της αεροδρόμιο για διεθνείς και εσωτερικές της πτήσεις. Όταν λέω διεθνής, βέβαια από χώρα σε χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι ένα μέτρο το οποίο ξεκίνησε αρκετά φιλόδοξα. Το 2012 όμως έκανε λίγο πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την αντίδραση που είχε η παγκόσμια αγορά. Έκανε λίγο πίσω και προσπαθεί τώρα να καταρχήν ισχύουν μόνο για τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορούσε να το εφαρμόσει παγκοσμίως. Και περιμένει και τι αποφάσει θα πάρει ο ICAO στην κατεύθυνση αυτή για να δει πώς θα προχωρήσει το σύστημα αυτό. Τέλος, ο ICAO ζητάει από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν σε εθελοντική δράση, σχέδια σε εθελοντική βάση, σχέδια δράσης, τα οποία να αναφέρουν τι κάνουν σε κάθε χώρα και ποια μέτρα λαμβάνουν για να μειώσουν το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα από την αεροπορία και την κλιματική αλλαγή. Έτσι και η χώρα μας συμμετέχει σε τέτοια σχέδια δράσης, υποβάλλοντας κάθε τριετία το σχέδιο για την παραγωγή ρήπων. Να δούμε λοιπόν τι κάνει η ναυσιπλοεία όσον αφορά τώρα για τις δράσεις για το περιβάλλον. Καταρχήν και η ναυσιπλοεία είναι ένας χώρος με μεγάλη ανάπτυξη, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Είναι σημαντικός χώρος για την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και βέβαια αυτή η ανάπτυξη
Και η ραγδαία ανάπτυξη απεικονίζεται βέβαια και στην παραγωγή ρήπων. Εδώ είναι ένα διάγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνει ότι από το 1990 μέχρι το 2050 που γίνονται εκτιμήσεις, αυτό είναι το μερίδιο των ευρωπαϊκών ρήπων και παρατηρούμε ότι το μεγάλο μερίδιο των ρήπων είναι αυτοί που παράγονται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Υπάρχουν τεχνολογικές λύσεις, υπάρχουν λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν πολύ την αποδοτικότητα των πλοίων. Είναι κάτι που το είδαμε τις τρεις μέρες του συνεδρίου. Διάφοροι επιστήμονες από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία μας είπαν λύσεις όπως τις χρήση νέων υλικών, ανάκτηση ενέργειας, εξοικονόμηση μηχανών, συστήματα autopilot, μείωση ταχύτητας. Όλα αυτά τα μέτρα μπορούν να έχουν ένα αποτέλεσμα και μπορούν να εφαρμοστούν στην ναυσιπλοεία, αυξάνοντας την αποδοτικότητα του στόλου και βέβαια ταυτόχρονα μειώνοντας και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Αυτές οι λύσεις μπορούν να έχουν εξοικονόμηση, εκτιμάται, παρόλο που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα πλοία και σε όλους τους τύπους, μπορούν όμως να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που μπορεί να φτάσει μέχρι και 55%. Αυτό μπορεί μόνο η ναυσιπλοεία να επιτύχει τόσο από όλους τους κλάδους των μεταφορών. Μόνο η ναυσιπλοεία μπορεί να επιτύχει τόσο μεγάλες δραστικές εξοικονομήσεις ενέργειας και κατά συνέπεια και ρήπων μέσω των τεχνολογιών που μπορεί να εφαρμόσει. Βέβαια, αυτό σε αυτήν τη φάση δεν εξελίσσεται έτσι όπως αναμένεται. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε αυτή την βελτίωση αποδοτικότητας στο μέγεθος που θέλουμε να έχουμε και αυτό συμβαίνει για τρεις λόγους που θα σας αναλύσω. Έχουμε μειωμένη πληροφορία των ιδιοκτητών και των χρηστών το τι μπορούν να υιοθετήσουν για να έχουν ενεργειακή αποδοτικότητα στα καύσιμά τους, άρα θέλουμε καλύτερη ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους. Τα κίνητρα είναι διαιρούμενα, δηλαδή το κίνητρο του ιδιοκτήτη για να κάνει το πλοίο του οικονομικότερο δεν θα παρακινηθεί ποτέ, εάν και ο ναυλωτής δεν του ζητάει να έχει καλύτερη αποδοτικότητα πλοίου και αυτό δεν ανταποκρίνεται, φαίνεται και στον ναύλο του πλοίου. Και επίσης, για να μπορέσει κανείς να αντλήσει πόρους από την παγκόσμια οικονομία για να χρηματοδοτήσει τέτοιες ενεργειακές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, πρέπει να αναπτυχθούν δεδομένα που να δείχνουν ποιο είναι το αποτέλεσμα, να μετρήσουμε αυτό που ρυπαίνουμε, να το αξιολογήσουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να καλύτερα να προσελκύσουμε τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα και να επενδύσει σε αυτό. Τι κάνει ο IMO. Ο IMO έχει περιβαλλοντολογική πολιτική, έχει την σύμβαση με το Άνεξ 6, τη MARPOL, που είναι η σύμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος από την ναυσιπλοεία. Έχει κανονισμούς οι οποίους ζητάει από τα πλοία, ειδικά τα μεγάλα πάνω από 400 τόνους, να χρησιμοποιούν και αυτοί οι δείκτες είναι ένα μέτρο που λέει είναι το EEDI, δηλαδή το Energy Efficiency Design, ο ενεργειακός συντελεστής αποδοτικότητας για τα νέα πλοία. Άρα δίνει στους κατασκευαστές πλοίων και στους σχεδιαστές πλοίων ένα εύρος τεχνολογιών διαθέσιμων που καλούνται να εφαρμόσουν για τα νέα πλοία ανάλογα με την αποδοτικότητα που μπορούν να επιτύχουν. Μάλιστα. Και επίσης για τα μεγάλα πλοία που είναι ήδη κατασκευασμένα και πρέπει να δούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά βελτιωτικά μέτρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Ship Energy Efficiency Management Plan, δηλαδή να έχουν υποχρεωτικά διαχειριστικό πλάνο ενεργειακής αποδοτικότητας, έτσι ώστε να προσπαθούν να εξοικονομούν ενέργεια και μέσα από τη λειτουργική τους αποδοτικότητα. Επίσης, συνεχίζει από το 2014, έχει αναπτύξει περαιτέρω οδηγίες για την EEDI, έχει δώσει οδηγίες για διάφορα ρυθμιστικά πλαίσια και κατευθύνσεις και το πιο βασικό, που είναι το τελευταίο, σας πάω λίγο γρήγορα γιατί μου δείξανε το πεντάλεπτο που σημαίνει ότι πρέπει να κάνω λίγο γρήγορα, συμφώνησε από το 2014 να φτιάξει ένα σύστημα, μια βάση δεδομένων, ένα σύστημα που θα μαζεύει τα δεδομένα από τα πλοία όσον αφορά την κατανάλωσή τους, ανάλογα με την σημαία, τα στοιχεία κλπ. Για να γίνει μια καταγραφή και μια συγκέντρωση δεδομένων. Που είναι σημαντικό. Πρώτα καταγράφουμε και μετά βλέπουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σαν μέτρο αντιμετώπισης. Όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, και εδώ
υπάρχουν λύσεις με τα εναλλακτικά καύσιμα. Μπορούμε να έχουμε σημαντικές εξοικονομήσεις ενέργειας. Είναι μια καλή λύση και η οποία διαχωρίζεται όσον αφορά τα short sea, τα μικρής διαδρομών, τα μικρών διαδρομών πλοία. Μπορούμε να εφαρμόσουμε βιοκαύσιμα, βιοδίζελ, βιοεθανόλια, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που έχει η περιοχή και που αναπτύσσει. Άρα εδώ μας ενδιαφέρει η τοπικότητα της ανάπτυξης βιοκαυσίμων. Ενώ για τα μεγάλα πλοία μεγάλων διαδρομών, εδώ κινούμαστε περισσότερο με LNG. Το είδαμε και στις προηγούμενες μέρες παρουσιάσεις των άλλων συνομιλητών. Το οποίο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που θα μπορεί να υπάρχει σε παγκόσμια εμβέλεια, θα μπορεί να έχει μια δυνατότητα ανάπτυξης. Πάντα και εδώ, life cycle assessment, τα καύσιμα και τα καύσιμα της ναυσιπλοείας αξιολογούνται σύμφωνα με το κέντρο κόστος κύκλος αξιολόγησης κύκλου ζωής, life cycle assessment. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βοηθήσει στην μείωση των ρήπων, θέλει να κάνει την ναυσιπλοεία της πιο αποτελεσματική, έχει θέσει στάνταρ για την μείωση των ρήπων. Μόλις χθες έμαθα ότι ψηφίστηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το σύστημα για το monitoring και την καταγραφή του CO2 emissions των μεγάλων πλοίων από λιμάνι σε λιμάνι ευρωπαϊκό. Και ελπίζει στην ανάπτυξη μέτρων που θα βοηθήσουν, αγοροκεντρικών μέτρων πάντα λέω, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ναυσιπλοείας με μείωση του περιβαλλοντολογικού της αποτυπώματος. Έχουμε λοιπόν στο MRV, το Monitoring System που αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ιδιοκτήτες των πλοίων θα πρέπει να αναφέρουν το τι παράγουν σε καύσιμο και κατά συνέπεια σε CO2 και επίσης οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δίνουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων τους. Αυτό το μέτρο το καταγραφής εκτιμάται ότι μόνο από την καταγραφή θα έχουμε μια εξοικονόμηση τάξης του 2% από το business as usual εκτίμηση και συνολικά μέχρι το 2030 η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι σε κόστη λειτουργικά μπορεί να γλιτώσουν και το 1,2 billion ο στόλος της ναυσιπλοείας. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης κάναμε έναν πίνακα, στον οποίο βέβαια δεν θα σας αναλύσω γιατί ο χρόνος έχει περάσει, που μιλάει για τις διαφορές και τις ομοιότητες που εντοπίσαμε. Εντοπίσαμε πολλές ομοιότητες και πολύ λίγες διαφορές. Και οι δύο θέλουν να κάνουν μέτρα για να μειώσουν το περιβαλλοντολογικό τους αποτύπωμα. Και αυτό, αφόσον το θέλουν, αργά ή γρήγορα θα γίνει. Είναι γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας και μόνο αν λάβουμε μέτρα για να την αντιμετωπίσουμε, κοινά μέτρα, παγκόσμια μέτρα, θα μπορέσουμε πραγματικά να γίνουμε αποτελεσματικοί. Πρέπει να μειώσουμε το περιβαλλοντολογικό μας αποτύπωμα, αυξάνοντας την ενεργειακή μας αποδοτικότητα. Είναι καλό ότι αυτό είναι μια win-win σχέση και πρέπει και ο ένας κλάδος και ο άλλος να κατευθυνθούν σε αυτά. Θα κλείσω λέγοντας ότι η αεροπορία, μια εικόνα από όλα που πιθανόν να μην την προσέξατε. Φέτος έχουμε την πρώτη χρονιά, μάλλον έχουμε το Solar Impass. Είναι ένα αεροσκάφος που κάνει φέτος το γύρο του κόσμου. Θα περάσει περίπου τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και από τη χώρα μας. Είναι μια πιλωτική βέβαια μελέτη που δείχνει ότι τα αεροπλάνα μπορούν να πετάνε με ηλιακή ενέργεια. Μπορούν να πετάνε ακόμα και βράδυ με ηλιακή ενέργεια, με ένα σύστημα μπαταριών. Και φέτος θα ολοκληρώσει είναι μια πρωτοβουλία των Ευρωπαίων και των Ελβετών. Να μας αποδείξουν ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε ακόμα πιο πρωτοπόρα και καινοτόμα στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών. Και βέβαια δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω και την ναυσιπλοεία από την άλλη πλευρά. Υπάρχει το Turanor Planner Solar, το οποίο και αυτό έκανε ταξίδια σχεδόν πολλά ταξίδια από το 2010 και μετά. Είναι μια γερμανική πρωτοβουλία ανάπτυξης ερευνητικού προγράμματος. Έχουμε ένα καταμαράν που κινείται μέσα στις θάλασσές μας χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Με αυτά, και ελπίζω να μην έκανα μεγάλη κατάχρηση του χρόνου, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να σκεφτόμαστε θετικά για το περιβάλλον, για την οικονομία μας και είναι σίγουρο ότι και η αεροπορία και η ναυσιπλοεία θα πάνε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις. Παρακαλώ. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση τα σχετικά από την Ευρωπαϊκή. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι πραγματικές τεχνολογικές δυνατότητες στον κλάδο των αέρων ταφών και συγκρίνοντάς τις με την ναυσιπλοεία.
μέτρα είναι συγκεκριμένα τα τεχνολογικά, τα παρουσιάς της που είναι κάποιο αναλυθεί όλες αυτές τις ημέρες, λόγω του περιορισμού της πλατφόρμας, αν εξετάσουμε την πλατφόρμα του πλήγη, την πλατφόρμα του αεροσκάφους εκεί πέρα, τι τεχνολογικές δυνατότητες υπάρχουν. Έτσι, αν μπορείτε να σταχυλολογήσετε. Οι τεχνολογικές δυνατότητες είναι σε χρήση ελαφοτρονικών, Μιλάμε σε συνδετικά, μιλάμε σε ελαφρότερα σε χρήση νέων τεχνολογικών υλικών με μικρότερα βάρη. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μια σημαντική διαφορά που το οποίο δεν πέφτει ποτέ, ενώ το αεροπλάνο μπορεί να πέσει. Αλλά το safety first είναι κανόνα για την αεροπορία και δεν γίνεται τίποτα που να δει την ανέμενη ασφάλεια των πτήσεων. Φυσικά, μιλάμε για εξώτικα. Ναι, μιλάμε για συνθετικά υλικά, μιλάμε για μείωση του νερού που βάλανε. Ναι, υπάρχει ένα κομμάτι που είναι κοινό, το operation στα MBA. Το operation μπορεί να μας επιτρέψει. Το τεχνολογικό είναι βελτίωση των κινητήρων, βελτίωση όσο μπορεί. Είναι βέβαια το κείμενο, γι' αυτό η αεροπορία δεν μπορεί να βελτιωθεί. Αν το δείτε στη διάγνωση, το aircraft, με την βελτιωποίηση του τόλου, έχει μόνο να δώσει μικρά πια ποσοστά. Έχουμε ήδη, όταν θα φτάσουμε στα 3 λίτρα από τα 8, έχουμε ήδη κατέβει στο 1 τρίτο του καυσίμου που παράγαμε από το 1985. Αλλά δεν έχουμε τεράστια περιθώρια. Έχουμε μικρά. Γι' αυτό κοιτάμε και άλλα μέτρα. Γι' αυτό η αεροπορία κοιτάει και άλλα μέτρα. Κοιτάει και μέτρα χρονολογικά. Κοιτάει και μέτρα λειτουργικά. Για εκείνη να μειώσει τι δομέ, δηλαδή το operation. Και πολύ operation. Η ναυτιλοεία όμως έχει πολλά τεχνολογικά να κάνει και πραγματικά έχει δρόμο να αναλύσει τις οικονομικές καταδιά με εκτίμηση. Άρα, όσο να πάμε απλά τα aerodynamics, να σου πείξε λίγο δεν παίρνει πολλά περιθώρια. Στα hydrodynamics αντίστοιχα στα πλοία. Έχετε δύο τα βασικά. Ευχαριστώ.